Ξέρετε, εμείς δεν πρόκειται φυσικά να αφήσουμε ούτε τις τράπεζες που έχει πληρώσει με το αίμα το ελληνικό λαό στα χέρια εκείνων που θέλουν να τις ελέγχουν στο διηνεκές με τα δικά του χρήματα, αλλά ούτε και τους υπευθύνους απλώς στη χλέβη της λαϊκής περιφρόνησης. Και δηλώνουμε κατηγορηματικά και με κάθε ευθύνη, με σεβασμό στο Σύνταγμα, στους νόμους, στην ελληνική δικαιοσύνη, ότι ως κυβέρνηση κοινωνικής σωτηρίας είμαστε αποφασισμένοι και ακλόνητοι οι υπεύθυνοι για αυτό το έγκλημα να κάτσουν στο σκαμνί, να δώσουν λόγο για τις υπογραφές και την εμπλοκή τους, εκείνοι που διαπράττουν έγκλημα εις βάρος του ελληνικού δημοσίου και των Ελλήνων πολιτών. Αλλά κυρίες και κύριοι βουλευτές, αυτό που κάνετε σήμερα ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Και εμείς δεν είναι δυνατόν ούτε να ανεχθούμε, ούτε να συμβιβαστούμε με την ιδέα ότι ο κύριος Στουρνάρας και η κυβέρνηση Σαμαρά θα φέρνει νόμο που υποθηκεύει το μέλλον της ελληνικής οικονομίας, που ζημιώνει το δημόσιο, και εμείς εδώ μέσα σε 3 ώρες ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε, θα τελειώνουμε. Ο κύριος Στουρνάρας δεν είναι αυτουργός μονάχα αυτού του εγκλήματος. Είναι ένας από τους κύριους υπεύθυνους για την ανθρωπιστική καταστροφή και την κατάρρευση της ελληνικής οικονομίας. Θα θυμάστε, κύριε Υπουργέ, Γενάρης ήταν όταν έκανε ερώτηση στον Πρωθυπουργό, για άλλη μια φορά δεν ήρθε να απαντήσει, και σας ρώτησα αν είναι αληθές το δημοσίευμα των Financial Times που σας παρουσιάζουν να καρφώνετε την προτροπή της κυρίας Λαγκάρ του Δέλτα Νιτάφ στο πρώτο Eurogroup μετά την εκλογή σας, να τεθεί θέμα κουρέματος του ελληνικού χρέους. Και όπως λέει το δημοσίευμα, όταν ο Σόιμπλε σας είπε «Forget it, Γιάννης, ξέχασέ το», σκύψατε το κεφάλι. Αυτά δεν είναι ζητήματα που οφείλουν να απασχολούν τις παραπολιτικές στήλες των εφημερίδων. Το χρέος είναι η αιτία που οδηγηθήκαμε ως εδώ. Είναι εθνικό ζήτημα. Μπήκαμε σε ένα σκληρό μνημόνιο, υποτίθεται εξαιτίας αυτού, όταν ήταν 120% και τώρα έχει πάει 175%. Και εσείς δεν διεκδικείτε τίποτα, όταν σε όλη την Ευρώπη έχει ανοίξει συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει βιώσιμο. Και σήμερα έχετε το θράσος, σε μεγάλη κυκλοφορία σε εφημερίδα, να μας λέτε ότι τελειώσατε το έργο σας, διότι βγάλατε, λέει, από τον τάφο την ελληνική οικονομία. Όχι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Σήμερα η κυβέρνηση Σαμαρά, με τη δική σας προτροπή, βάζει βαθιά στον τάφο την ελληνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία. Έχουμε λοιπόν υποχρέωση απέναντι στον ελληνικό λαό και τη χώρα να μην σας επιτρέψουμε, κύριε Στουρνάρα, να ολοκληρώσετε αυτό το έργο και μάλιστα να προσδοκάτε να αποκτήσετε και θέσεις μόνιμες, 5 ετών διάρκειας, υπονομεύοντας εκ των προτέρων επιλογές της επόμενης κυβέρνησης και άρα της λαϊκής ετοιμιγορίας. Δεν έχουμε λοιπόν άλλη επιλογή, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, από το να καταθέσουμε σήμερα πρόταση δυσπιστίας κατά του κύριου εκτελεστή του Συμβολέου Θανάτου της Ελληνικής Οικονομίας και των Ελλήνων Πολιτών εναντίον του Υπουργού Οικονομικών, κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Κύριε Πρόεδρε, ενημερώνω και εσάς και το Σώμα ότι αξιοποιώντας το άρθρο 142 παράγραφος 2 του κανονισμού της Βουλής, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτει στο Σώμα πρόταση δυσπιστίας εναντίον του Υπουργού των Οικονομικών. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής σας ζητάμε να διακόψετε τη διαδικασία και ζητάμε από την κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσα τη διαδικασία συζήτησης και ψηφοφορίας μετά το προβλεπόμενο από τον κανονισμό της Βουλής χρόνο συζήτησης της πρότασής μας.